Καλημέρα Γιώργο. Καλημέρα Αντώνη. Το ξημέρωμα της τρίτης μέρας μας βρίσκει στη Σαμαρίνα. Η λιόλουστη μέρα που αντικρίζουμε βγαίνοντας στα δωμάτια μας ανεβάζει και μας ενθουσιάζει. Οι χτεσινές δυσκολίες έχουν αφήσει τα σημάδια τους, αλλά είμαστε έτοιμοι για τα 500 και πλέον χιλιόμετρα που θα διανύσουμε σήμερα. Η τριάδα του Ζακ, του Τόμ και του Κρις ανεφοδιάζει το KTM 990. Ας είναι καλά ο φίλος μας, ο Μιχάλης, με την ταβέρνα ο Μπαρμπαμιχάλης, που έχει αναλάβει να μας προμηθεύσει με καύσιμα. Και να σου μπλέξω με τα γλυκάκια του. Αφού φάγαμε τα γλυκάκια μας, ξεκινάμε για τον πρώτο σταθμό της ημέρας, τη Βοβούσα. Ελπίζω να τη δω φέτος ηλιόλουστη. Η διαδρομή Σαμαρίνα Βασιλίτσα Βοβούσα είναι από τις ωραιότερες ασφάλτινες διαδρομές που υπάρχουν στην Ελλάδα. Φέτος μου την έκανε τη χάρη. Είδα τη Βοβούσα ηλιόλουστη. Τρεις χρονιές συνέχεια φτάνει η βροχή. Ήρθε η ώρα να σοβαρέψουν τα πράγματα και η διαδρομή Βοβούσα Τσεπέλογο θα αποδεχτεί καταπληκτική. Δεν προλάβαμε να πούμε καλά στο χώμα και να σου πεσμένος δρόμος. Τόμ, πέρνα! Πρόσεξε, Τόμ! Αλλά βλέποντας το παράθυρο, προς στιγμή διστάζει και πέφτει. Ο Κρις και ο Ζακ περνάνε με άνεση. Ο Γιούρκας ετοιμάζει την κάμερα και το Yamaha Tenere 700 ξαμολιέται στο βουνό. Δύο μέρες παλέτης. Δεν πρόκειται να χαλαρώσει ποτέ ο Κρις. Μετά το λισομάνημα, το χωριό Λαΐστα ήταν το τέλειο μέρος για το πρώτο μας διάλειμμα. Αφού δροσιστήκαμε και ξεκουραστήκαμε, με γεμάτες μπαταρίες ξεκινήσαμε. Η διαδρομή μέσα από το ποτάμι δεν πέρναγε, οπότε μια μικρή παράκαμψη ήταν επιβεβλημένη. Ρεμίτσο 1,90, 120 κιλά, το Challenge σαν ποδήλατο φαίνεται. Ο Μπλέξο με το KTM 790 Rally κυνηγάει τον Γούλα με την κίτρινη θύελλα, το θρυλικό GS1200. Ο Κρις δοκιμάζει για πρώτη φορά το Yamaha Tenere 700 με το Ζακ να λυσιωμάνει πίσω του με το KTM 690R και το αποτέλεσμα είναι αυτό που βλέπετε. Φυσικά τους πήρε λίγο παραπάνω να φτάσουν, αλλά τι να κάνω, είμαι καλό παιδί και τους άφησα να περάσουν. Ο Γούλας και ο Μπλέξο, φτάνοντας στο τέλος αυτού του καταπληκτικού ανηφορικού κομματιού, ακούν τον Κρις μέσα από την ειδοπικοινωνία. Βοήθεια! Δεν μπορείτε να φανταστείτε! Ο ενθουσιασμός του δεν μπορεί να κρυφτεί και ένας ερώτας γεννιέται. Σειρά έχει ο Γούλας να δοκιμάσει το νέο ερώτα του Κρις, το Tenere 700. Ο Γούλας, αν και θα το οδηγήσει για λίγα χιλιόμετρα, δεν φαίνεται να δυσκολεύεται και του άρεσε πάρα πολύ. Ο
Chris πίσω στην πρώτη αγάπη και παντοτινή, το KTM 990R, ακολουθεί το Dom με το Tenere 700. Το τερέρ δυσκολεύει, αλλά κανείς δεν χαλαρώνει. Πρέπει να έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που πέρασε το τελευταίο όχημα. Ο Τόμ φλιαρεί μέσα από την ενδοεπικοινωνία και για πρώτη φορά χαίρεται τη φύση. Τι μέρος είναι αυτό ρε παιδιά εδώ πέρα? Είμαι πίσω από το... από τον Γιώργο και από τον Γιούρκα. Από πίσω, τρέμε, γονάκια. Η περιγραφή του για το Tenere 700 είναι θουσιώδης. Εν τω μεταξύ δεν είναι φορτωμένο τώρα πίσω, που είχα μάθει εγώ να είναι φορτωμένο το δικό μου. Και τον νιώθω λες και είναι ρε φίλε παπί. Ο Γιούρκας ανεβάζει ρυθμό και η κατάσταση ξεφεύγει εντελώς. Enjoy που λένε και στα ελληνικά. Τόσο ο Γιούρκας, το KTM 990 του Tom το πάει τάπα. Χάρη είσαι εδώ! Πουλάς! Εδώ είναι, δύο στροφές πιο πίσω. Να μην τρέωνε και τη σκόνη. Γλιτώσαμε ρε Τόμ, αλλά τέλος καλό, όλα καλά. Κύριε Γιούρκα, μια δήλωση. Πόσα χιλιόμετρα έχουμε ακόμα στο χώμα, Βασίλη? Άλλα 10. Άλλα 10? Ναι. Εντάξει, δεν ξέρω αν είναι 10 ή 110, γιατί μας έχεις πει κάποια πράγματα που δεν ισχύουν τις δύο προηγούμενες μέρες. Εγώ 5 η ώρα θέλω να είμαι άσφαλτο, για να πάω στο χωριό. Αυτή είναι η δήλωσή μου. Ωραία. Κύριε Παντελάκη, μια δήλωση. Όλα πάνε βάσει προγράμματος. Δεν! Όλα βάσει προγράμματος. Ούτε ένα δεν το τελευταίο χωριό που συναντάμε πριν το Τσεπέλογο είναι η Κήπη, όπου θα ακολουθήσουμε μια μοναδική διαδρομή μέσα από το βουνό, η οποία θα αποδειχθεί η πιο δύσκολη και πιο ενδιαφέρουσα της ημέρας. Έστω και το μικρό λάθος στην πλοήγηση, μερικές φορές σε οδηγεί σε δύσβατα μονοπάτια. Αλλά όπως λέει και το μότο της Touratech, made for adventure. Ωχ, την πατήσα. Παιδιά, γλιτώσατε πολύ ξύλο. Και να σου μπροστά μας ο πεσμένος δρόμος. Δεν είναι τυχαίο ότι η διαδρομή ήταν τόσο δύσκολη και κακοτράχηλη. Από εδώ κατεβαίνεις, από εδώ. Γιούρκα, έλα εδώ. Κάτσε το πάει, Γιούρκας πρώτα το δεις. Κατέβα εδώ. Και φτιάξε στο νερό, στο βλάκι. Άσε ρε Μπλέξο, τι φωνάζεις, ξέρουμε τι κάνουμε. Γκάζι, μην το κόβεις, γκάζι, μην το κόβεις. Γκάζι, τελικά, γκάζι. Μπράβο. Αφού πέρασε όλη η ομάδα τον πεσμένο δρόμο, φτάσαμε σε ένα καταπληκτικό τοξωτό γεφύρι. Σιλακόπουλο όρθιος, όχι κάτσιτος, όρθιος. Όρθι, μπράβο, όρθι. Έλα Ζαχαριά. Δυστυχώς πρέπει να επαναλαμβάνομαι. Άσε ρε Μπλέξο, τι φωνάζεις, ξέρουμε τι κάνουμε. Ναι, μη φεύγετε ρε. Τώρα δείξε τον Μπλέξο. Φώναζε για να σταματήσει κάποιος να τον βοηθήσει, γιατί ο Λεωνίδας ως φυσιολογικός άνθρωπος πήγε από τον κανονικό το δρόμο και έμπλεξε στο ποτάμι, δίπλα από το γιοφύρι. Ολοκληρώνοντας τη χωμάτινη διαδρομή της ημέρας και φτάνοντας στο Τσεπέλογο, δίνεται ευκαιρία στον Γιούρκα να λησομανήσει για τελευταία φορά με τον Yamaha Tenere 700.
Για σήμερα φυσικά. Αφού ανεφοδιαστούμε, ξεκινάει ο ασφάλτινος παραθώνιος για το Βουλγαρέλι, έξω από την Άρτα στα Τζουμέρκα. Στη διαδρομή και λόγω μιας μπόρας που μας πιάνει έξω από τα Γιάννενα, χωρίζομαι από την ομάδα και ακολουθώ έναν άλλο δρόμο που περνάει από τα χωριά στα δυτικά Τζουμέρκα. Αντικρίζοντας τις κορυφές των Τζουμέρκων στο Σούρουπο, νιώσα ευεξία και χαρά που έχω την τύχη να ταξιδεύω σε αυτά τα μοναδικά μέρη της Ελλάδας. Άρα, το Γιούρκα γλιστράει το πίσω λίγο. Ο Γιούρκας δεν καταλαβαίνει τίποτα. Γλιστράει δεν γλιστράει. Παίζει το πίσω. Απλά έβγαλε κι άλλο το σώμα για να το ρίξει. Όχι ποτέ άλλο. Πάω κι εγώ από πίσω και θα φύγω φέτα μου. Ακολουθώντας το μοναχικό μου δρόμο, φτάνω πρώτο στο Βουλγαρέλι. Ο μαραθώνιος της τρίτης ημέρας ολοκληρώθηκε και είμαστε όλοι κουρασμένοι, αλλά γεμάτοι από εμπειρίες και εικόνες. Ξεκούρασε τώρα, γιατί αύριο ο Αχελλαός μας περιμένει.